μια επίμαχη φάση. Τερματοφύλακας και η ομάδα του Ποσειδώνα ήθελε κόκκινη στον τερματοφύλακα με την έξοδο. Ο διαιτητής είχε άλλη άποψη. Ακούσαμε να λέει ότι η μπάλα είχε φύγει ήδη. Είχε σουτάρει ο παίκτης, είχε φύγει η μπάλα. Και δύσκολο, είμαστε μακριά. Να το δούμε στην επανάληψη όμως. Για να μην αδικούμε απολύτως κανένα. Τον τερματοφύλακα, τον επιθετικό, το Ματαλιωτάκη, τον Μιχάλη. Ούτε τους φιλάθλους, ούτε τον τερματοφύλακα του Ποσειδώνα που ήθελε κόκκινη και αποβολή τερματοφύλακα. Φάση αυτή ήταν λίγο πριν τη συμπλήρωση του 43. Τώρα έχουν περάσει με την καθυστέρηση, τις καθυστερήσεις δικαιολογημένες ήδη, 1,5-2 λεπτά καθυστερήσεων είμαστε. Έχω σωστή εικόνα από το χρονόμετρο. Είμαστε δεύτερο βαθμό καθυστερήσεων. 0-0 Ποσειδώνας, Ηρακλής Νιπηδητού. Σηκωμένη σημαία του κυρίου Δρακουλάκη, εδώ, από κάτω μας. Ένα λεπτό λέει. Θέλει ακόμα με τις καθυστερήσεις, εδώ ένα παρεάκι. Ένα παρεάκι, άνθρωποι του Ποσειδώνα των Ελπίδων. Βλέπουν στα, από τα VIP τον αγώνα. Τον κύριο Παπαδάκη, τον πρόεδρο του Νιπηδητού, δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα. Θα το βρούμε σε λίγο. Τώρα ακούσαμε να μιλάει. Ζει έντονα το παιχνίδι. Όπως και όλους τους αγώνες του Ηρακλή, είπαμε η ιστορία του Νιπηδητού έχει να κάνει με τον Ηρακλή Παπαδάκη, το παιδί που χάθηκε μόνος μαθητής σε προσφαιρικό αγώνα το 1963. Καλό γυριστό ήταν εδώ τι. Site υπόδειξη από τον κύριο Δρακουλάκη, πεταμένη στα σκουπίδια, άλλη μια ευκαιρία για τον Νιπηδητό, αρκετές. Μάλιστα. Πώς δεν έχουμε σκόνη, λήξη, είναι λήξη. Τρία λεπτά, δικαιολογημένα, δύο λεπτά καθυστερήσεων τουλάχιστον είχαμε. Το 0-0 φέρνει σίγουρα αναστάτωση στις δύο ομάδες, περισσότερο στην πλευρά του Νιπηδητού που επιδίωξε, ήθελε, δεν ήρθε, έκανε ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Παραμένει το 0-0 στο ημίχρονο. Ποσειδώνας Ηρακλής Νιπηδητού. Οι τσερικάδες είναι ευχαριστημένοι. Εδώ ο κύριος Αλέκου, ο προπονητής τους, με την προσπάθεια των παιδιών. Ήταν και η φάση στο τέλος, εκεί ζητούμενη φάση. Τέλος πρώτο μέρος, 0-0 Ποσειδώνας Νιπηδητός.